Το πρώτο βήμα για την οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης με προσωπικό των δομών κοινωνικής πρόνοιας έγινε εδώ και λίγες ημέρες με την προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Υπήρου. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας προχωρά στην πρόσληψη 5 υπαλλήλων ή 4 στην κατηγορία ΔΕΕ νοσηλευτών για το Ίδρυμα Νέο Μάρτης Γεώργιος και η 5η θέση αφορά ΔΕΕ επιμελητή παιδιών για τη Μονάδα Προστασίας Παιδιού στους Φιλιάτες. Το κόστος των προσλήψεων θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του κέντρου, με την πρόεδρο Κατερίνα Μητοπούλου να τονίζει πως θα μπορούσαν να είναι και περισσότερες οι προσλήψεις, εκτιμήθηκε όμως ότι στην παρούσα φάση δεν θα πρέπει να πιεστεί ο προϋπολογισμός. Το επόμενο βήμα θα είναι η έγκριση του οργανισμού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ώστε να κατηγοριοποιηθούν οι ανάγκες και να γίνει ένας πλήρης σχεδιασμός για την κάλυψη των κενών θέσεων και ειδικοτήτων. Λειτουργούμε, κακά τα ψέματα, στηριζόμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό στο φιλότιμο των υπαλλήλων. Δεν μιλάμε μόνο για υποστελέχωση, αλλά σε πολλές από τις δομές του Κέντρου Πρόνοιας και για κακή στελέχωση. Για δομές οι οποίες είχαν αφαιθεί ακόμα και σε απαξίωση στο διάβα του χρόνου. Για να μπορέσουμε λοιπόν να καλύψουμε κάποια κενά όπου κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι φλέγοντα και από τα πιο φλέγοντα είναι η δομή η οποία βρισκόμαστε σήμερα που είναι το παράρτημα Αμαία Ιωαννίνων Νεομάρτυρας Γεώργιος, εδώ οι ανάγκες είναι αυξημένες διότι και οι ωφελούμενοι μας είναι αρκετοί και το προσωπικό λιγότερο σε συνδυασμό βέβαια με τους ανθρώπους τους οποίους φροντίζουμε. Αποφασίσαμε λοιπόν από τις 5 θέσεις που προκηρύξαμε από την Παρασκευή που μας πέρασε και είναι σε ισχύ η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών των ανθρώπων που ενδιαφέρονται, οι 4 να είναι για εδώ στο Νεομάρτυρα. Είναι 4 θέσεις ΔΕΕ νοσηλευτών και μία θέση ΔΕΕ επιμελητού παιδιού στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού στους Φιλιάτες, όπου είναι μία από τις μονάδες μας που φροντίζει παιδιά τυπικής ανάπτυξης και περισσότερα στον αριθμό σε σχέση με τις άλλες μονάδες. Φυσικά και οι ανάγκες μας, όπως σας είπα, είναι πολύ μεγαλύτερες. Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται με ιδίους πόρους του κέντρου. Εκτιμήσαμε ότι σε αυτόν τον αριθμό των 5 μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην έτσι ταρακουνηθεί, να το πω πολύ απλά, και ο προϋπολογισμός, διότι πρέπει να καλυφθούν όλες οι ανάγκες και να υπάρχει και ένα μαξιλαράκι για οτιδήποτε απρόβλεπτο. Προχωράμε λοιπόν, έχει 12 ημέρες, αν θυμάμαι, ναι, 12 ημέρες, ισχύ τη συλλογή των δικαιολογητικών. Από τριμελή επιτροπή θα βγει η προσωρινή κατάταξη των υποψηφίων και μετά αυτή η κατάταξη θα προωθηθεί στον ΑΣΕΠ για να βγουν οι οριστικοί πίνακες. Την τοποθέτηση στο μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού περιμένει το Κέντρο Πρόνοιας Υπήρου για να τεθεί άμεσα σε λειτουργία το νηπιαγωγείο στη δομή φιλοξενίας προσφύγων που λειτουργεί στην Κόνιτσα. Από μεριάς μας είμαστε καθόλου πανέτοιμοι. Έχουμε το πιο νεόδμητο σημείο του κτηρίου. Φυσικά εννοώ, μιλάμε για στεγασμένο χώρο, χωρίς σκαλοπάτια, σε σημείο που υπάρχει δηλαδή άπλετο φως, ήλιος, θερμενόμενο κτίριο, με όλες μέσα τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, παροχές ίντερνετ, τηλεόραση, έως ένα επίπεδο τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι εξασφαλισμένος βεβαίως από το Δήμο Κόνιτσας, μόλις χρειαστεί, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έχει αναλάβει υπηρεσία η συντονίστρια εκπαίδευσης και αναμένουμε τις διαδικασίες, δηλαδή την πιαγωγό, να το πω πολύ απλά, το οποίο είναι ζήτημα από το Υπουργείο Παιδείας. Έγινε χτες, όπως σας είπα, η επαφή. Είμαστε έτοιμοι και τελούμε σε αναμονή.